Καλησπέρα, χαίρετε. Έχουμε ένα θέμα απόψε, πολύ ενδιαφέρον, το οποίο δυστυχώς νομίζω ότι αφορά πολύ κόσμο. Κρυφές σχέσεις και το αντίκτυπο τους στη ψυχολογική μας κατάσταση. Αφορμή για να κάνουμε αυτό το θέμα ήταν ένα σχόλιο του φίλου του Κωνσταντίνου του Θαλή, κάτω από ένα βίντεο, δεν θυμάμαι τώρα ποιο, που είχε γράψει. Τι θα έλεγες αν έκανες ένα βίντεο σχετικά με τις κρυφές σχέσεις? Όχι παράλληλες κρυφές, τις σκέτου κρυφές. Γιατί μπορεί κάποιος να απαιτήσει μια κρυφή σχέση και γιατί ο δεύτερος υποκύπτει? Τι επιπτώσεις έχει στη ψυχολογία μας και ποια είναι η συμβουλή σου? Και ρώτησα εγώ έτσι για περισσότερη διευκρίνηση. Σκέτες κρυφές μεταξύ ελεύθερων ανθρώπων? Ακριβώς. Αν φέρναμε παραδείγματα, θα μπορούσαν να ήταν μεταξύ δύο νέων που στη σχέση τους αντιτίθενται οι γονείς τους, μια σχέση χωρισμένων με παιδιά, μια σχέση ομοφυλοφίλων που θεωρείται ταμπού. Σχέσεις ελεύθερων ανθρώπων που για τους χύψη λόγους την κρατούν κρυφή και δεν τη γνωστοποιούν στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Ακούγεται λίγο περίπλοκο, σου βάλω δύσκολα, χαχά. Δεν μου βάζει δύσκολα, αλλά όντως είναι περίπλοκο και όντως συμβαίνει. Το έχω δει πολλές φορές και συνήθως δεν βλέπω και τους δύο μαζί, βλέπω τον έναν από τους δύο, είτε στο γραφείο, είτε να μου στείλει μια επιστολή. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ερωτευμένος, βρίσκεται σε μια σχέση με έναν άλλον άνθρωπο, αλλά το τέρι του ή το τέρι της δεν θέλει να γίνει η σχέση τους γνωστή στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Κρατάει τη σχέση τους κρυφή, χωρίς αυτή να είναι μια παράλληλη σχέση. Παράλληλη σχέση σημαίνει όταν κάποιος είναι ήδη παντρεμένος, είναι ήδη σε σχέση και έχει μια παράλληλη σχέση που για να μπορέσει να τη διατηρήσει πρέπει να είναι κρυφή. Γιατί αν μάθει η πρώτη σχέση ότι υπάρχει άλλη σχέση, θα υπάρξουν προβλήματα. Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν θέματα δεσμεύσεων, δηλαδή είναι και οι δύο άνθρωποι ελεύθεροι, αλλά ο ένας από τους δύο αποφασίζει ότι δεν του συμφέρει να γίνει σχέση γνωστή στο κοινωνικό περιβάλλον, δεν θέλει να γίνει σχέση γνωστή στο κοινωνικό περιβάλλον και αποφασίζει να την κρατήσει κρυφή. Και αυτό το οποίο είναι έτσι πολύ παράδοξο είναι ότι συνήθως αυτός που θέλει η σχέση να μείνει κρυφή είναι και αυτός που την επιδιώκει τη σχέση. Δηλαδή επιδιώκει κάποιος άλλος άνθρωπος να έχει σχέση μαζί μας, αλλά θέλει η σχέση αυτή να είναι κρυφή. Και αυτό είναι παράδοξο και προβληματικό και μας προβληματίζει. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος στο σχόλιο του διευκρίνησε περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να συμβεί. Μπορεί να είναι δύο νέοι άνθρωποι που οι γονείς τους για τους δικούς τους στερεοτυπικούς λόγους να μην θέλουν να είναι μαζί, είτε γιατί έχουν διαφορετική θρησκεία, είτε γιατί έχουν διαφορετική εθνοτική προέλευση, είτε γιατί έχουν διαφορετική οικονομική ή κοινωνική τάξη, για δεν ξέρω εγώ ποιο λόγο. Και συνήθως αυτός που οι γονείς του ή αυτοί που οι γονείς της ανθίστανται στη σχέση, επιδιώκει να έχει σχέση με τον άλλο τον άνθρωπο και επιμένει να έχει σχέση, αλλά ταυτόχρονα η σχέση αυτή να είναι κρυφή. Είναι αλήθεια ότι οι ερωτικές σχέσεις αφορούν κυρίως και πρωτίστως τους δύο ανθρώπους οι οποίοι περιέχονται σε αυτή τη σχέση. Είπαμε ότι υπάρχουν και οι πολυερωτικοί τύποι. Εμείς μιλάμε για τους μονογαμικούς τύπους, γιατί οι περισσότεροι από εμάς εδώ στο κανάλι είμαστε μονογαμικοί, άρα θα μιλήσουμε για μια σχέση μονογαμική. Για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να έχουν μόνο μία σχέση και επιδιώκουν να έχουν μία σχέση μόνο και το ερωτικό τους ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε εκείνη τη σχέση και βρίσκονται σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη που το τέρι τους θέλει μεν να είναι μαζί αλλά δεν θέλει να το ξέρει κανείς. Είναι μεν από υπόθεση μεταξύ δύο η ερωτική σχέση, όμως όλες οι ερωτικές σχέσεις έχουν και την κοινωνική τους προέκταση. Με ποια έννοια? Με τη θετική έννοια του ότι όταν το τέρι μας, ο ή σύντροφος μας, νιώθει περηφάνεια να μας παρουσιάσει στο φιλικό και κοινωνικό του περίγυρο ή το φιλικό και κοινωνικό της περίγυρο, τότε μας δίνει έμμεσα, αλλά πολύ δυνατά, το μήνυμα ότι μας θέλει και ότι θέλει να είναι μαζί μας. Ότι επιλέγει συνειδητά να είναι μαζί μας και δεν θέλει να κρύψει από κανέναν και από καμία τη σχέση. Όπως και να το κάνουμε, όταν το τέρι μας δεν θέλει να ξέρουν οι φίλοι του, οι συνεργάτες του, οι συγγενείς του την ύπαρξη της σχέσης μας, αυτό μας κάνει να αμφιβάλλουμε για το αν πραγματικά θέλει να είναι μαζί μας.
είναι πολύ δύσκολο να μην το πάρεις προσωπικά. Παρόλο που κατά τη γνώμη μου, οι λόγοι για τους οποίους κάποιος θέλει να διατηρήσει κρυφή τη σχέση δεν έχουν να κάνουν με το τέρι του ή το τέρι της, αλλά έχουν να κάνουν με τη σχέση του με τον εαυτό του και τους σημαντικούς άλλους στη ζωή του. Για παράδειγμα, η νεαρή κοπέλα ή το νεαρό αγόρι, ο νεαρός άντρας που φοβάται τους γονείς του ή φοβάται τους γονείς της για την επιλογή που έχει κάνει να είναι με έναν άνθρωπο που να έχει διαφορετική θρησκεία, κουλτούρα, κοινωνική, οικονομική τάξη κτλ. Δεν έχει καλή σχέση με τον εαυτό του και θέλει να κρατάει κρυφή τη σχέση του. Το δικό του εαυτό, το δικό της εαυτό βάζει σε κατώτερη θέση και επιλέγει να έχει την ερωτική του ζωή, την ερωτική της ζωή κρυφή. Όπως επίσης και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ομοφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό, ερωτεύεται και αγαπά ερωτικά ανθρώπους του ίδιου φύλου, αλλά δεν έχει βγει ακόμη από την ντουλάπα, δεν έχει αποδεχθεί τον εαυτό του, δεν έχει κάνει coming out στο περιβάλλον του και παίζει στην κοινωνία το ρόλο του ετεροφιλόφιλου, το ανθρώπου που έχει ετεροφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό και κρύβει, αποκρύβει από τους, την οικογένειά του, τους φίλους του, τους συνεργάτες του, την οικογένεια της, τους φίλους της, τους συνεργάτες της, το γεγονός ότι έχει ομοφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό, αυτός ο άνθρωπος έχει θέμα με τον εαυτό του και την αποδοχή του εαυτού του και όχι με το τέρι του. Αλλά δεν είναι εύκολο να μην το πάρεις προσωπικά. Δεν γίνεται να είσαι ερωτευμένος με έναν άνθρωπο και να βρίσκεσαι σε ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος να μην θέλει να μάθουν οι άλλοι για τη σχέση σας και να μην το πάρεις προσωπικά. Παρόλο που δεν είναι προσωπικό το ζήτημα δικό σου, δεν έχει να κάνει με σένα. Δεν έχει να κάνει με το ότι εσύ είσαι εκείνος ο άνθρωπος που έχετε σχέση μαζί. Έχει να κάνει με τον ίδιο ή με την ίδια, με το πόσο κακή σχέση έχει με τον εαυτό του, με το ότι ακόμη δεν είναι δυνατός, δεν είναι δυνατή ψυχοσυναισθηματικά, ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει τις επιλογές του, τις επιλογές της και ζει μια ζωή στην ντουλάπα. Και η ζωή στην ντουλάπα δεν έχει να κάνει μόνο με τους ομοφιλόφιλους ανθρώπους που δεν έχουν βγει από την ντουλάπα, έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι γενικώς σκέφτονται το τι θα πει ο κόσμος και βάζουν φρένο στην προσωπική τους ζωή, βάζουν φρένο στην ευτυχία τους, προκειμένου να γλιτώσουν από την κοινωνική κατακραυγή. Βάζουν δηλαδή την κοινωνία πιο ψηλά από τους ιδίους, πιο ψηλά από τις επιθυμίες τους, πιο ψηλά από το αγαπόμενο πρόσωπο. Όταν φοβάσαι τόσο πολύ το τι θα πει ο κόσμος, όταν σκέφτεσαι τόσο πολύ το τι θα πει η κοινωνία, σημαίνει ότι δεν αγαπάς επαρκώς τον εαυτό σου και επομένως δεν αγαπάς επαρκώς και το τέρι σου. Αυτή η περίπτωση μπορεί να συμβεί και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι διαζευγμένοι και έχουν παιδιά και μπορεί οι σχέσεις τους με τα παιδιά τους να είναι τέτοιες που να μην νιώθουν την ευχέρεια και την ελευθερία να υποστηρίξουν την προσωπική τους ερωτική ζωή έναντι στα παιδιά τους. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι αν είναι μια γυναίκα παντρεμένη και κάνει παιδιά και ο γάμος της δεν πάει καλά και τελειώσει ο γάμος της, δεν είναι καταδικασμένη όλη την υπόλοιπη ζωή της ή μέχρι να ενηλικιωθούν τα παιδιά της να μην έχει καμία ερωτική σχέση, να μην έχει καμία ερωτική επαφή και να είναι οπωσδήποτε εκεί αφοσιωμένη 100% στα παιδιά της. Έχουμε κάνει πάρα πολλά βίντεο, στο οποίο έχουμε μιλήσει για τις αναδημιουργημένες οικογένειες, στο οποίο έχουμε μιλήσει για τη γονιοποίηση των παιδιών, στο οποίο έχουμε πει πόσο σημαντικό πράγμα είναι ο γονιός, ιδίως όταν είναι μονογονιός, να έχει μια ισορροπημένη προσωπική ζωή, ούτως ώστε να μην προσκολάται πάνω στα παιδιά του. Αρκετοί γονείς όμως, μονογονείς, και άντρες και γυναίκες έχουν εξαιρετική προσκόλληση πάνω στα παιδιά τους, υπερβολική προσκόλληση πάνω στα παιδιά τους, δημιουργούν συναισθηματικά αιμομιχτικές σχέσεις με τα παιδιά τους. Έχουμε εξηγήσει πολλές φορές τι σημαίνει συναισθηματική αιμομιξία. Σημαίνει να είσαι συνδεδεμένος με το παιδί σου σε επίπεδο συναισθημάτων και σε επίπεδο ψυχικής επαφής περισσότερο και στενότερα από ό,τι προϋποθέτει η σχέση γονιού-παιδιού. Δηλαδή να έχεις ως πλατωνικό σου σύντροφο το παιδί σου, γι' αυτό λέει συναισθηματική αιμομιξία και όχι κυριολεκτική αιμομιξία. Αν λοιπόν μία μητέρα έχει υπερβολικά στενή σύνδεση με τα παιδιά της και θεωρεί τα παιδιά της το κέντρο της ύπαρξής της και σχετίζεται με τα παιδιά της ως αν να είναι
η σύντροφή της ή ο σύντροφος της, αν είναι ένα το παιδί, τότε θα θελήσει να κρατήσει κρυφή τη σχέση από το γιο της, από την κόρη της, από τα παιδιά της, για να μην τους στενοχωρήσει ότι έχει βάλει κάποιον άλλον ή κάποιον άλλη στην καρδιά της. Το ίδιο ισχύει και για άνδρες. Γνωρίζω άνδρες μονογονείς, οι οποίοι είναι υπερβολικά προσκολλημένοι πάνω στα παιδιά τους, είναι ενοχικοί απέναντι στα παιδιά τους και όχι μόνο δεν σκέφτονται και δεν προσπαθούν να δημιουργήσουν προσωπική ερωτική ζωή εφόσον δεν έχουν σύντροφο, εφόσον έχουν χωρίσει από τη μητέρα των παιδιών τους, αλλά παραμένουν σε μια κατάσταση που να είναι συνεχώς διαθέσιμη για το παιδί τους 24/7, 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει η λεγόμενη συνεπιμέλεια, που είναι το παιδί τις μισές μέρες και ώρες στον ένα γονιό και τις άλλες μισές στον άλλο γονιό, να καθαρίζουν το πρόγραμμά τους από οτιδήποτε και να έχουν προτεραιότητα ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε μέρα, οποιαδήποτε ώρα τους καλέσει το παιδί, να τρέξουν στο παιδί γιατί νιώθουν ενοχές που έχουν χωρίσει από τη μητέρα του παιδιού. Και έτσι να δημιουργούνται κάποιες συνθήκες στις οποίες να έχουν μια ερωτική σχέση, γιατί οι άνθρωποι είναι και αυτοί, επιθυμίες έχουν, μπορεί να ερωτευτούν, αλλά επειδή δεν έχουν καλή σχέση με τα παιδιά τους, δεν έχουν υγιή σχέση με τα παιδιά τους, θέλουν να κρατήσουν αυτή τη σχέση κρυφή από τα παιδιά τους. Εγώ χώρισα όταν ήταν ο γιος μου 4 και η κόρη μου 1,5 έτους. Κάποιες σχέσεις που είχα μέχρι τώρα τις γνώριζαν όλες τα παιδιά μου. Δεν τους επέβαλα ποτέ καμία σχέση μου με την έννοια του να συγκατοικήσω με κάποιον άνθρωπο χωρίς να συμφωνούν τα παιδιά ή να τους επιβάλλω να γνωρίσουν κάποιον άνθρωπο ή να έχουν οπωσδήποτε σχέση μαζί του, αλλά γνώριζαν ότι η μητέρα τους είχε μια σχέση όταν είχα μια σχέση. Και δεν τους έχει βλάψει αυτό σε οτιδήποτε. Ούτε πρόωρα ξεκίνησαν την ερωτική τους ζωή, ούτε δυσκολίες έχουν στο να μην θέλουν να έχουν, να μην θέλουν να έχουν ερωτική σχέση, ή να είναι εναντίον του έρωτα, ή εναντίον του γάμου, ή εναντίον της οικογένειας. Δεν το θεωρώ ότι είναι προβληματικό και ζημιογόνο προς τα παιδιά να γνωρίζουν ότι η μαμά απόψε έχει βγει έξω, γιατί έχει γνωρίσει κάποιον άνθρωπο και βγαίνουν ραντεβού. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Ο φίλος το ερώτημά του ρωτάει για ποιους λόγους αυτός που θέλει να διατηρήσει κρυφή τη σχέση το κάνει. Νομίζω έχει απαντηθεί αυτό το πρώτο σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι τι ζημιά μπορεί να προκαλέσει αυτό σε εκείνο το μέλος της σχέσης που δεν έχει κανένα πρόβλημα να κοινοποιηθεί η σχέση του στο οικογενειακό, φιλικό και κοινωνικό περιβάλλον. Αντιθέτως θα το ήθελε και θα το επιθυμούσε, αλλά παρόλα αυτά αναγκάζεται να μείνει σε μια κρυφή σχέση επειδή το τέρι του ή το τέρι της δεν θέλει αυτή η σχέση να είναι φανερή. Σαφώς πέφτει η ερωτική αυτοπεποίθηση του ανθρώπου που το τέρι του κρατάει τη σχέση του κρυφή. Δεν μπορεί παρά να πέσει η ερωτική αυτοπεποίθηση, δηλαδή να νιώθουμε ότι δεν είμαστε αρκετά αγαπητοί, αξιαγάπητοι, δεν είμαστε αρκετά αξιέραστοι ώστε να μας αγαπήσει τόσο πολύ ο άλλος και να θέλει να πει σε όλο τον κόσμο για τη σχέση μας, να πει σε όλους είμαι ερωτευμένος με αυτόν τον άνδρα, είμαι ερωτευμένος με αυτή τη γυναίκα, είμαι ερωτευμένη με αυτόν τον άνδρα, είμαι ερωτευμένη με αυτή τη γυναίκα, είμαι χαρούμενη. Πέφτει η αυτοπεποίθηση σου και μπορεί να πέσει ακόμη και η αυτοεκτίμηση σου γενικότερα. Και κάθε φορά που βιώνεις μία απογοήτευση, γιατί για παράδειγμα περπατάτε στο δρόμο και σου λέει πήγαινε λίγο πιο μπροστά εσύ, πήγαινε λίγο πιο πίσω, να μην μας βλέπουν μαζί, να μην καταλάβουν ότι είμαστε ζευγάρι. Κάθε φορά που σε πουλάει εντός εισαγωγικών για να μην προδώσει το γεγονός ότι έχει σχέση μαζί σου, αυτό σε πληγώνει. Τι συμβουλή έχω να δώσω? Η συμβουλή μου είναι να είμαστε σε σχέσεις που αντέχουμε. Δεν είναι καλή ιδέα να μπαίνουμε σε σχέσεις που δεν αντέχουμε να είμαστε. Εάν είμαστε αυτός ο άνθρωπος που δεν θέλουμε να γίνει η σχέση μας γνωστή, για τους λόγους που αναφέραμε προηγουμένως, θα ήταν πιο έντιμο να μην κάναμε καμία ερωτική σχέση, να κάναμε δουλειά με τον εαυτό μας ώστε να εξηγιάνουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας, να εξηγιάνουμε τη σχέση μας με τον οικογενειακό και φιλικό μας περίγυρο και μετά να μπορέσουμε να κάνουμε μια σχέση την οποία να την ευχαριστηθούμε. Και δεν λέω να βγούμε τον τελάλι στην γειτονιά και να λέμε «Α, είμαι η τάδε και τα έχουμε τον τάδε ή τα έχουμε την τάδε». Όχι. Είναι φυσιολογικό να μπορέσεις να καλέσεις φίλους στο σπίτι, τους φίλους σου, τους στενούς σου φίλους και να πεις
αυτή είναι η Μαρία, είναι η σύντροφός μου, αυτός είναι ο Γιώργος, είναι ο σύντροφός μου. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Αν είσαστε πολύ καιρό μαζί, είναι πολύ φυσιολογικό να κάνεις ένα τραπέζι, να είναι η οικογένειά σου και να είναι και το τέρι σου και να γνωρίζει το τέρι σου, να γνωρίζει το τέρι σου την οικογένειά σου και να γνωρίζει η οικογένειά σου το τέρι σου. Αν είσαι μονογονιός που έχει σχέση, αν η σχέση σου έχει δοκιμαστεί στο χρόνο και έχουν περάσει 9 μήνες, ένας χρόνος, να ξέρουν τα παιδιά σου ποιος είναι ο σύντροφος σου, να ξέρουν τα παιδιά σου ποια είναι η σύντροφος σου. Δεν είναι κακό. Αντιθέτως, είναι υγιές να γνωρίζουν τα παιδιά ότι οι γονείς τους έχουν ολοκληρωμένη προσωπική ζωή και δεν εξαρτώνται μόνο από αυτούς. Θα πω κάτι το οποίο μπορεί να φανεί άσχημο για μένα, αλλά σας έχω συνηθίσει να μιλάω και να παραδέχομαι τα λάθη μου. Ένας από τους λόγους που παρέμεινα στο δεύτερο μου γάμο περισσότερο καιρό από όσο θα έπρεπε να παραμείνω, κάνοντας εκ των υστέρων την αυτοκριτική μου, είναι γιατί όσο ήμουνα σε εκείνο το γάμο, ένιωθα ότι τα παιδιά μου ήταν ευχαριστημένα. Ήταν ευχαριστημένα τα παιδιά μου ότι η μαμά τους είναι καλά. Δεν ήξεραν τα παιδιά μου πώς περνούσα. Εδώ που τα λέμε, ούτε και εγώ είχα αυτογνωσία για το πώς περνούσα. Εκ των υστέρων έκανα μια ανασκόπηση και απέκτησα αυτογνωσία, γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και στις καλύτερες οικογένειες, συμβαίνουν και στους ψυχολόγους να μην συνειδητοποιούν όταν βρίσκονται σε μια σχέση και λειτουργούν συνεξαρτώμενα ότι λειτουργούσαν συνεξαρτώμενα. Παραδέχομαι όμως ότι ένας βασικός λόγος για τον οποίο δίσταζα να ήμουν εγώ αυτή που θα τερμάτιζε εκείνο το γάμο ήταν ότι τα παιδιά μου ήταν χαρούμενα που ήμουν σε εκείνο το γάμο. Παρόλο που δεν ήταν ο πατέρας τους ο δεύτερος μου σύζυγος, ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχαν καμία σχέση μαζί τους. Όμως τα παιδιά μου χαίρονταν να είναι η μάνα τους καλά. Φυσικά εκ των υστέρων, μετά που επήλθε το διαζύγιο, τα παιδιά μου είπαν ότι χαιρόμαστε να είσαι καλά και μόνη σου και δεν έπρεπε να μας σκέφτεσαι. Ήταν δικό μου το λάθος που το σκεφτόμουν. Δεν φταίνε τα παιδιά σε τίποτα γι' αυτό. Λοιπόν, εάν δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια σχέση που να μπορούμε να την υποστηρίξουμε κοινωνικά, καλύτερα να μην ποταβρίζουμε το χέρι μας που λέμε στην Κυπριακή Διάρκεια, καλύτερα να μην απλώνουμε το χέρι μας και να φέρνουμε κι άλλον μέσα στη μιζέρια μας, γιατί μιζέρια είναι να κάνουμε κρυφές σχέσεις. Τι γίνεται στην περίπτωση που είμαστε αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κανένα θέμα με τον ερωτικό του προσανατολισμό, κανένα θέμα με τις επιλογές του στην ερωτική του ζωή και όμως συναντάει έναν άνθρωπο ο οποίος του λέει «Ξέρεις, θέλω να είμαι μαζί σου, αλλά να μην το μάθει κανείς». Τι γίνεται σε εκείνη την περίπτωση? Εδώ σε θέλω κάβουρα, να πηδάς τα κάρβουνα, δεν λέει παροιμία. Θα πω έτσι απλοϊκά και θα πω έτσι αυθαίρετα, καλύτερα να μην μπούμε σε μια τέτοια σχέση. Όμως, ο έρωτας είναι περίεργος και ο έρωτας δεν μας ρωτάει και δεν ρωτάει τη λογική μας και μπορεί να βρισκόμαστε ήδη σε μια τέτοια σχέση. Εντάξει, θα έλεγα να καθίσουμε μαζί με το τέρι μας να δούμε αυτό το βίντεο και να κάνουμε μια εσώψυχη συζήτηση. Μια συζήτηση εκβαθέων με το τέρι μας, που το τέρι μας είναι αυτός ή αυτή που δεν θέλει σχέση να είναι γνωστή, και να ρωτήσουμε ώστε να μάθουμε για ποιους λόγους δεν θέλει σχέση να είναι γνωστή και θα δούμε ότι οι λόγοι είναι καθαρά προσωπικοί δικοί του ή δική της και δεν έχουν να κάνουν με εμάς. Όταν ήδη αγαπάς έναν άνθρωπο και είσαι συνδεδεμένος, είσαι συνδεδεμένη με έναν άνθρωπο, αγαπάς και τις αδυναμίες του, αγαπάς και τις παραξενιές του, αγαπάς και τις δυσκολίες του, οπότε ίσως να δείξεις ανοχή, ίσως να δείξεις κατανόηση, ίσως όμως δεν είναι και καλή ιδέα να ζητήσεις από το τέρι σου να κάνει ψυχοθεραπεία τόσο ώστε να ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία που έχει και δεν μπορεί να υποστηρίξει τη σχέση του ή τη σχέση της στον έξω κόσμο. Και να μιλήσουμε ανοιχτά στο τέρι μας για το πόσο άσχημα μας κάνει να νιώθουμε το γεγονός ότι μας έχει κλειδωμένους μέσα σε μια ντουλάπα και ότι μας έχει σαν επιθασφράγει στο μυστικό και ότι νιώθουμε ότι ντρέπεται να μάθει ο κόσμος ότι είμαστε μαζί. Να δώσουμε μια ανατροφοδότηση στο τέρι μας για να καταλάβει πόσο δύσκολα το βιώνουμε. Τώρα, επειδή υπάρχει και το ερώτημα τι ζημιά, τι πρόβλημα μπορεί να πάθει κάποιος στη συναισθηματική του κατάσταση, τι αντίχτυπο που μπορεί να έχει στη ψυχολογική μας κατάσταση, έχει να κάνει με την ψυχική ανθεκτικότητα του καθενός, πόσο αντίχτυπο θα έχει και πόσο νωρίς. Όμως όσο ψυχικά ανθεκτικός και να είσαι, όσο resilient και να είσαι, κάποια στιγμή θα σπάσει η υπομονή σου και κάποια στιγμή θα πεις «Άι στα κομμάτια, πήγαινε και εσύ και η μυστικοπάθειά σου στο καλό».
Αν βλέπει αυτό το βίντεο κάποιος ο οποίος είναι αυτός που θέλει να διατηρήσει τη σχέση κρυφή, θέλω να σου πω το εξής, ότι έχω συναντήσει συχνά ανθρώπους οι οποίοι τραβάνε τα μαλλιά τους εκ των υστέρων όταν τελειώσει μια σχέση που αυτοί ήθελαν να την κρατάνε κρυφή. Όταν πλέον πετάσει το πουλάκι, όταν πετάσει το πουλί, όταν χάσουν τον άλλον, όταν χάσουν την άλλη, τότε να καταλάβουν την αξία του, εκ των υστέρων να μετανιώσουν για τη δειλία τους, ώστε να μην μπορούν να υποστηρίξουν αυτή τη σχέση έξω στην κοινωνία, αλλά πλέον να είναι αργά. Είναι χρήσιμο για όλους μας να ενδυναμωνόμαστε ψυχικά, να ξεπερνάμε τους φόβους μας, να ξεπερνάμε τις φοβίες μας και τα κοινωνικά μας στερεότυπα και να μπορούμε να βάζουμε πάνω από όλα τα κοινωνικά στερεότυπα, πάνω από όλες τις φοβίες, πάνω από όλες τις δειλίες, να βάζουμε την ευτυχία και την αγάπη, ανθρωπιστικές αξίες, ανθρωπιστικά ιδανικά και να σκεφτόμαστε ότι όταν θα πεθάνουμε, γιατί όλοι θα πεθάνουμε κάποια στιγμή, τι θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας. Να αφήσουμε μια κληρονομιά, αυτή η γυναίκα φοβήθηκε πολύ, αυτή η γυναίκα τρόμαξε από την κοινωνία πολύ, αυτή η γυναίκα στερήθηκε πολλά και στέρισε και από τον σύντροφο της ή από τη σύντροφο της πολλά επειδή φοβόταν, ή αυτή η γυναίκα έζησε λεβέντικα, έζησε γενναία, πήρε τη ζωή στα χέρια της, άδραξε τη μέρα και έζησε και το χόρτασε, ή αυτός ο άνδρας ήταν δειλός. Αυτός ο άνδρας κράτησε ευχαριστημένους τους γονείς του, τους άρχοντες και την κοινωνία, ή αυτός ο άνδρας έζησε τη ζωή του, την ευχαριστήθηκε και κέρδισε τη θέση του στον ήλιο. Μπορούμε να κερδίσουμε όλοι μας τη θέση μας στον ήλιο, μπορούμε να έχουμε μια ζωή δικιά μας, μπορούμε μια ζωή αυθεντική. Είναι δύσκολο, το ξέρω, έχει στιγμές που δηλιάζουμε, έχει στιγμές που τεμπελιάζουμε πνευματικά. Και αρκούμαστε στα λίγα και αρκούμαστε στη βολή μας. Η βολή όμως δεν έχει βοηθήσει ποτέ κανέναν να είναι ευτυχισμένος και η βολή δεν έχει βοηθήσει ποτέ κανέναν κόσμο να προχωρήσει και να πάει μπροστά. Ας σπάσουμε τα δεσμά του φόβου, τα δεσμά της κοινωνικής καταδυνάστευσης, ας ενδυναμωθούμε ψυχικά και ας δώσουμε στον εαυτό μας αυτό που οπωσδήποτε δικαιούται, το δικαίωμα στην ευτυχία και σε μια αγάπη η οποία να είναι φανερή στο φως. Είναι πολύ μικρή η ζωή μας για να τη ζούμε στα σκοτάδια για ανόητους φόβους. Σας στέλνω την αγάπη μου. Καλό βράδυ. Φιλιά.